Λατρεμένα μου, Μανούλο Μανουλάκια, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην Day 16 του Veganuary. Είμαι η Ανίτα Σπιθάκη, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω έρθει που λέτε στη δουλειά μου, είναι Δευτέρα πρωί για μένα, Τρίτη για εσάς. Από πολύ νωρίς το πρωί τα κατάφερα, αλλά δεν κατάφερα να ξυπνήσω τόσο πρωί έτσι ώστε να φάω το πρωινό μου, να πιω το μάνστερ μου, οπότε τα έφερα όλα εδώ. Έφερα το μάνστεράκι μου, έφερα και την υπέροχη μπανάνα, την οποία θα τη φάω μια ώρα, μια μισή μετά από... Βασικά μέσα σε 3 ώρες πρέπει να φας, λένε, το πρωινό σου από την ώρα που θα ξυπνήσεις, και εγώ σίγουρα την τρώω μετά από 3 ώρες. Υπέροχη. Τώρα κατάφερα να τελειώσω με τις δουλειές του καναλιού για το πρωινό, οπότε θα φάω την μπανάνα μου. Έχω φέρει και τα πορτοκαλάκια μου να τα φάω έτσι κατά τις 2, κάπου εκεί το μεσημέρι. Πιστεύω ότι η μέρα θα είναι υπέροχη σήμερα. Θέλω να σας διαβάσω οπωσδήποτε τα mail από το Veganuary, από τις 2 προηγούμενες μέρες του Σαββατοκύριακου που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω ούτε εγώ. Θέλω να δω τι μου έστειλε αυτή τη φορά η Έλλη και τι θα μάθω. Πάμε να δούμε το πρώτο, το οποίο, το πρώτο mail, το mail του Σαββάτου είναι για το μέλι. Είναι το μέλι vegan. Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί σίγουρα πολύ κόσμο και γύρω από το οποίο επικρατούν αρκετοί μύθοι και παρανοήσεις. Το θέμα αυτό δεν είναι άλλο από το μέλι. Τα προϊόντα μελισσοκομείας ευρύτερα. Είναι τελικά το μέλι vegan ή όχι? Η μέλισσα, όπως όλοι ξέρετε, είναι ζώο. Έχουμε πει ότι ο βιγκανισμός ορίζεται ως εξής. Είναι ένας τρόπος ζωής που στοχεύει στο να αποκλείσει στο μέτρο του δυνατού και εφικτού κάθε μορφή εκμετάλλευσης αλλά και βίας απέναντι στα ζώα για την παραγωγή τροφίμων, ειδών ένδυσης αλλά και για κάθε άλλο σκοπό. Με βάση λοιπόν τον ορισμό αυτό γίνεται αισθητό ότι το μέλι δεν είναι και δεν μπορεί να είναι βίγκαν. Γιατί προέρχεται από μια διαδικασία εκμετάλλευσης ζώου και εν προκειμένου της μέλισσας. Εσύ γνωρίζεις τι πρακτικές ακολουθεί η μελισσοκομεία, μάθε περισσότερο πατώντας το κουμπί. Μελισσοκομεία και εκμετάλλευση. Οι μέλισσες έχουν αναπτύξει μια πολύπλοκη γλώσσα για να ενημερώνουν μια την άλλη που βρίσκεται το καλύτερο νέκταρ και χρησιμοποιούν τον ήλιο ως σημείο αναφοράς. Το εκπληκτικό είναι ότι μπορούν να συνεννοούνται ακόμα και τις συνεπιασμένες μέρες ή τη νύχτα, υπολογίζοντας τη θέση του ήλιου στην άλλη πλευρά του κόσμου. Οι μέλισσες είναι ιδιαίτερως κοινωνικά και συνεργατικά έντομα. Διαθέτουν μια μοναδική και περίπλοκη μορφή επικοινωνίας βασισμένη στην όραση, την κίνηση και την οσμή που ακόμα και οι επιστήμονες δεν κατανοούν πλήρως. Έρευνα έχει δείξει πως οι μέλισσες έχουν την ικανότητα της εφηρημένης σκέψης καθώς και της αναγνώρισης των μελών της οικογένειάς τους ανάμεσα σε άλλες μέλισσες στην Κυψέλη. Μία μέλισσα ίσως επισκεφτεί περίπου 1.000 με 1.500 άνθη προκειμένου να εξασφαλίσει την κατάλληλη ποσότητα στο στομάχι της για να ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής του νέκταρ μέσω ενζήμων σε μέλι, το οποίο αποτελεί ζωτική τροφή για αυτές κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Άρα τρέφονται με το μέλι οι μέλισσες. Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κάθε μέλισσα μπορεί να παράξει 1/4 μιας κουταλιάς σε όλη της τη ζωή. Το μέλι είναι βασική πηγή ενέργειας των μελισσών και χωρίς αυτό πάβουν να υπάρχουν, καθώς τους παρέχει όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά και ειδικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κλέβοντάς τους το μέλι είναι καταστρεπτικό για αυτές. Άρα είναι σαν να παίρνουμε την τροφή των μελισσών που κάνουν και τόσο κόπο για να την παράξουν. Για ποιο λόγο? Αλλιώς και μας είναι απαραίτητο το μέλι. Εγώ, ας πούμε, μέλι έχω να φάω κάτι αιώνες. Δηλαδή και πριν γίνω vegan δεν έτρωγα πολύ μέλι. Παιδιά, μπείτε και διαβάστε αυτό το mail, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μιλάει για το αν το μέλι είναι υγιεινό. Πώς μπορώ να βοηθήσω τις μέλισσες στην Ελλάδα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν για την εξαφάνιση των μελών και αναζητούν τρόπους για να βοηθήσουν αυτό το σπουδαίο και τόσο πολύτιμο για το οικοσύστημα ζώο. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες καμπάνιες για τη στήριξη προτείνουν την αγορά μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων. Η αγορά βοηθάει πραγματικά τις μέλισσες? Και αν όχι, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε πρόκειται αυτά τα μοναδικά ζώα, να τα αφήσουμε ίσως στην ηρεμία τους? Να υποστηρίξουμε ντόπιους βιοκαλλιεργητές και βιοκαλλιεργητές, ναι, που καλλιεργούν μια ποικιλία από βιολογικά φρουταξίους, καρπούς, σπόρους και λαχανικά. Να φυτέψουμε ντόπιες ποικιλίες φυτών για να βοηθήσει τις μέλισσες και τα άλλα που ζουν στο μέρος που κατοικείς. Να αποφύγεις όσο περισσότερο τη χρήση ζανιοκτώνων και φυτοφαρμάκων. Να δώσεις νερό και στέγη στις μέλισσες και να γίνεις vegan. Και το άλλο μέλι είναι για τη ζαχαροπλαστική χωρίς ζωικά. Όταν μιλάμε για vegan ζαχαροπλαστική, αναφερόμαστε στην παρασκευή γλυκών χωρίς ζωικά συστατικά.
Όσο ζωικά συστατικά σίγουρα όλοι σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα αυγά, γάλα, παρόλα αυτά υπάρχουν κρυμμένα και πολλά ακόμα συστατικά από ζώα σε διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συναρπαλιστική, όπως είναι το ζελέ, οι φυτικές κρέμες ή και τα διακοσμητικά που στολίζουμε τις τούρτες. Οι φυτικές κρέμες πώς είναι, γιατί δεν είναι vegan. Παρόλο που σε κάποιες συνταγές η αντικατάσταση συστατικών με τα αντίστοιχα φυτικά γίνεται ιδιαίτερα εύκολα, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι καλύτερο να αναζητούμε εξ αρχής vegan συνταγή για το συγκεκριμένο γλυκό, η οποία θα έχει συνολικά διαφορετικές αναλογίες και διαδικασίες για να βγει το ίδιο γευστικό αποτέλεσμα. Αντικατάσταση αυγών, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που φτιάχνουν και γλυκά ειδικά, αλλά και οι άνθρωποι που αγαπάνε και τα αυγά, σε αλμυρές και γλυκές παρασκευές. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα αυγά με σάλτσα μήλου, με μία όριμη μπανάνα, με ελληνικό ρόσπορο, με γιαούρτι σόγιας, με σίλκινη τόφου, με αντικατάστατο αυγού. Αυτό το αντικατάστατο αυγού θέλω πάρα πολύ να το πάρω, δεν το έχω φάει ποτέ. Ποια συστατικά πρέπει να προσέξω στη vegan ζαχαροπλαστική? Τη ζελατίνη ή το ζελέ που φτιάχνεται από οστά χόντρους και δέρμα γουρουνιών ή βοηδών. Η ζελατίνη αντικαθίσταται εύκολα από το άγαρ που είναι φυτικός πεκτικός παράγοντας. Καρμίνη κοχενίλη. Πρόκειται για μια χρωστική που δίνει το κόκκινο ροζ μοφ σε εκατοντάδες συστατικά που χρησιμοποιούμε στην ζαχαροπλαστική και τη μαγειρική και προέρχεται από αλεσμένα σκαθάρια. Αυτό το έχω ξανακούσει. Ότι έχει χρώμα στα ζαχαροπλαστικά, πολλές φορές έρχεται από αυτά τα σκαθάρια. Μπορεί να την βρεις σε κόκκινα σιρόπια, κεράσια, μαρασκίνο, τρούφες, λουκούμια. Γιατί ρε φίλε, για να κάνεις απλά το χρώμα του τέτοιου. Του γλυκού, ας μην την βρεις καν. Φυτικό βούτυρο. Πολλά από τα φυτικά βούτυρα του εμπορίου περιέχουν βιταμίνη D3 που παράγεται από μαλλί προβάτου. Επέλεξε εταιρείες που έχουν vegan ένδειξη. Είστε συστατικά, δεν αναγράφει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Κρέμα γάλακτος, που δεν είναι φυτικές, εννοείται κρέμα γάλακτος. Σαντιγί. Και τώρα το veganuary tip. Αντί για κρέμα γάλακτος, μπορεί να χρησιμοποιήσεις γάλα καρύδας. Επίσης, αν θέλεις να παρασκευάσεις τη δική σου σαντιγί, μπορείς να κάνεις το εξής. Πάρε ένα τενακεδάκι γάλα καρύδας και άφησε το στο ψυγείο για αρκετές ώρες μέχρι να διαχωριστεί η κρέμα από το νερό. Ύστερα χτύπησε την κρέμα με άχνη ζάχαρη σε παγωμένο μπολ με το μίξερ χυρός. Έτσι θα έχεις τη δική σου σαντιγί. Πολύ χρήσιμο. Η raw vegan ζαχαροπλαστική είναι ένας ολόκληρος καινούργιος κόσμος και ένας τελείως διαφορετικός τρόπος να δημιουργείς πεντανόστιμα και θρεπτικά γλυκά. Και έχει και πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη raw vegan μαγειρική, τα ομοφαγικά γλυκά που, παιδιά, σίγουρα θα διαβάσω και σίγουρα θα δοκιμάσω κάτι να το φτιάξουμε μαζί. Αχ, ανυπομονώ για το σημερινό mail. Αυτά είναι τα δύο, το χθεσινό και το προχθεσινό που σας διάβασα. Νομίζω ότι έχω μάθει σε πάρα πολύ μικρό διάστημα πάρα πολλά πράγματα και πληροφορίες και ανυπομονώ να, ξέρεις, να αρχίσω να τις εντάσω σαν να είναι καθημερινότητα, να μου έρχονται σαν αυτοματισμοί, να έχουν γίνει τόσο πολύ συνήθεια που απλά θα τις κάνω. Πάω να συνεχίσω τη δουλειά και τα λέμε σε λίγο. Λατρεμένα μου πλάσματα, γυρίσαμε από το κανάλι. Πάμε να δούμε μήπως μπορέσω να φάω κάτι. Έχω φάει μόνο δύο πορτοκάλια και μια μπανάνα όλη μέρα. Είμαι σπίτι, έχω κάνει κάποιες δουλίτσες. Έφτιαξα και κυμασόγιας με μακαρονάκια και τον κατοβρόχθησα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Θέλω να σας διαβάσω το σημερινό mail που ήρθε από την Έλλη. Το «Και τώρα πώς το τρώω υγιεινά», που μας λέει πώς θα τρώμε 100% φυτικά, αλλά και πώς η διατροφή αυτή θα μας προσφέρει συνολικά καλύτερη υγεία. Το να είσαι vegan μπορεί να επιτευχθεί με χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους, αρκεί να μην καταναλώνεις και να μην χρησιμοποιείς ζώα και ζωικά παράγωγα. Μπορεί να τρέφεσαι μόνο με τηγανιτές πατάτες και σοκολάτες και θα ακολουθείς με 100% vegan διατροφή, αρκεί να μην καταναλώνεις καθόλου τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Παρ' όλα αυτά, αν θέλεις να ακολουθείς τη φυτική διατροφή με τρόπο που να υποστηρίζει συνολικά και μια καλύτερη υγεία, ειδική υγεία και διατροφής έχουν πολύ συγκεκριμένες συστάσεις να σου δώσουν. Πάμε να τις δούμε. Harvard Health Publishing. Σύμφωνα λοιπόν με το Harvard Health Publishing, υπάρχουν πολλά είδη φυτικής διατροφής, αλλά όλα δίνουν έμφαση σε ορισμένα τρόφιμα που σχετίζονται με ωφέλη για την καρδιά, όπως είναι τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, η ξηρή καρπή και τα υγιεινά έλαια όπως το ελαιόλαδο. Δόξα τω Θεώ, ακόμα και πανάκριβο που το έχουμε εμείς το ελαιόλαδο, το έχουμε σαν κύριο συστατικό στα φαγητά μας.
Τα ντοκιμαντέρ που μιλούν για την υγιεινή διατροφή αυξάνονται χρόνο με το χρόνο και αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για όσα άτομα ενδιαφέρονται να μάθουν ποια είναι τα πολλαπλά ωφέλη που προσφέρει μια σωστά σχεδιασμένη φυτική διατροφή στην ανθρώπινη υγεία. Ένα από τα γνωστότερα ντοκιμαντέρ που αφορούν σε αυτό το θέμα είναι το Forks Over Knives. Και υπάρχει link για το ντοκιμαντέρ. Πυρούνια αντί για μαχαίρια. Έχει και τέλειους υπότιτλους. Είναι μια μισή ώρα περίπου ντοκιμαντέρ. Πείτε μου, όμως, το έχετε δει και απόψεις και γνώμες. Υπάρχουν γιατροί και διατροφολόγοι που υποστηρίζουν τη φυτική διατροφή. Όπως η Σοφία Κανέλο που μας μίλησε και στο live. Γιατροί και διατροφολόγοι, λοιπόν. Χιλιάδες γιατροί και διατροφολόγοι ανά τον κόσμο υποστηρίζουν την βίγκα διατροφή ως μια διατροφή που μπορεί να προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στην ανθρώπινη υγεία. Μάλιστα, υπάρχουν σταδιακά όλο και περισσότερες επιστημονικές ενώσεις και οργανισμοί που έχουν ως στόχο την προαγωγή της φυτικής διατροφής. Μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό το θέμα είναι το Physicians Committee for Responsible Medicine. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα των χωρών όπου δεκάδες γιατροί και διατροφολόγοι υποστηρίζουν τη φυτική διατροφή. Πάμε να δούμε κάποιες και κάποιους από τους ειδικούς που προάγουν τη φυτική διατροφή και έχει και γιατρούς και διατροφολόγους στην Ελλάδα, μια τεράστια λίστα με ανθρώπους που το υποστηρίζουν και εξειδικεύονται στην vegan διατροφή. Έχουμε έναν οδηγό υγιεινής φυτικής διατροφής που έχει επιμεληθεί η Vegan Society σύμφωνα με το Eat Well Guide που εκδίδουν δημόσιοι φορείς υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα σας πω και το Vegan Tip της ημέρας που μου αρέσει πάρα πολύ όταν φτάνω σε αυτό το σημείο. Πήγαινε μία βόλτα από τη λαϊκή αγορά ή το μανάβικο της περιοχής σου και διάλεξε πρώτες ύλες που έχεις καιρό να καταναλώσεις ή δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ. Προτίμησε ντόπια και εποχιακά λαχανικά και φρούτα και διάλεξε ποικιλίες διαφορετικών χρωμάτων. Ρώτησε τους παραγωγούς για ιδέες και τρόπους μαγειρέματος και πειραματίσουμε καινούργια τρόφιμα και τρόπους παρασκευής. Το Α και το Μ της υγιεινής φυτικής διατροφής είναι πάντα η ποικιλία. Και έχει και συνταγούλα αμάρανθο με πράσινα φυλλώδη. Θα κάτσω να δω τις συνταγούλες μου, να τα μελετήσω όλα, να δω τι θα μαγειρέψω και αύριο. Και θα σας αφήσω σε αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε πάρει πάρα πολύ γνώση. Γραφτείτε και εσείς δωρεάν στο Veganuary που διοργανώνει φέτος στην Ελλάδα το Vegan Life Festival, το έχει φέρει από το UK, που γίνεται στο UK από το 2014 κτλ. Να κοιτάτε πάντα ψηλά και να ονειρεύεστε. Και έχουμε φτάσει στη 16η μέρα. Δεν έχω καταλάβει πότε έχει περάσει τόσο καιρός. 16 ολόκληρες μέρες. Νιώθω ήδη πάρα πολύ καλύτερα. Και άμα το ζείτε κι εσείς, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε στα σχόλια πώς το βιώνετε και πώς έτσι σας κάνει κάποια με την αρνητική χρειά αίσθηση, δηλαδή νιώθετε ότι σας λείπει το κρέας, νιώθετε ότι σας λείπουν όλα αυτά τα τρόφιμα με τόση ποικιλία και τόσες επιλογές εκεί έξω. Γιατί εμένα δεν μου λείπει καθόλου. Όχι ότι άμα μου έλειπε θα λύγιζα μπροστά στον ηθικό λόγο, απλά νιώθω ότι έχω, ξέρετε, ανακαλύψει και μια ολόκληρη άλλη κουζίνα την οποία δεν παρατηρούσα τόσο καιρό. Οπότε ναι, σας φιλώ, σας αφήνω μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε 2 η ώρα εδώ στο κανάλι μου, στο YouTube, στη Veganuary Day 17. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και να κοιτάτε πάντα ψηλά και να ονειρεύεστε.